από τα διεθνή πρωτοσέλιδα, θα πάμε στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε την εξέλιξη ότι ανοίγει ξανά το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ρέθυμνο. Είναι ένας θεσμός, διανύει το κέντρο το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του και ήδη βέβαια έχει αναπτύξει μια πολύ σπουδαία δραστηριότητα εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Επίκεντρο, η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, συγκεκριμένα σεμιναριακά εργαστήρια φυσικών επιστημών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω για ακόμα μία φορά. Όμορφος ο λόγος της σημερινής επικοινωνίας μας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβάλλετε αυτές τις πρωτοβουλίες μας και ελπίζω να βρεθούν και μιμητές. Το κέντρο λειτουργεί 2 χρόνια, όχι σε πλήρη έτσι, εξέλιξη, γιατί ναι. Η πανδημία αναχέτησε κατά πολύ τις δραστηριότητές μας. Είναι μια σύμπραξη του Δήμου Ρεθύμνης, του Τμήματος Παιδείας και του Πανεπιστημίου μας, του Παιδαγωγικού Τμήματος και του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, το οποίο ηγείται ο κύριος Σταύρου, ο καθηγητής. Έχουμε νοικιάσει ένα χώρο, την παλιά βιβλιοθήκη, στην παλιά πόλη και το έχουμε παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν έχουν αναπτύξει μικρά εργαστήρια. Δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να δείξετε κάποιες από τις φωτογραφίες που σας έστειλα από την εκδήλωση του Σαββάτου και μπορούν τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού αλλά και πρώτης Δευτέρας Γυμνασίου να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες στις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή υπάρχει εργαστήρι εικονικής πραγματικότητας. Να πούμε ότι τα βλέπουμε αυτό που μας είπατε κυρία Ελευθεριάδου και τα βλέπουμε κανονικά. Τις φωτογραφίες, τα πλάνα μας. Εργαστήρι ρομποτικής, εργαστήρι αστρονομίας. Τα παιδιά λοιπόν μπορούν να πάνε είτε συντεταγμένα με την τάξη τους, είτε απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα όλο το τρέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του κυρίου Σταύρου και του εργαστηρίου. Εμείς είμαστε αρρωγοί επικουρικά σε ό,τι χρειάζεται. Ναι. Και το Σάββατο κάναμε μία open day, μία ανοιχτή μέρα για το κοινό. Ήταν και η Αγία Βαρβάρα που είναι ακριβώς μέσα, η εκκλησία είναι μέσα στην αυλή, συστεγάζεται ουσιαστικά με το κέντρο μας. Κάναμε λοιπόν μία ανοιχτή μέρα για τους γονείς και τα παιδιά. Το Σάββατο είναι μία πολύ καλή μέρα για να έρθει μια οικογένεια. Γέμισε παιδιά το κέντρο. Τηρήσαμε βέβαια τα πρωτόκολλα και τα βάζαμε λίγα-λίγα έτσι με κάποια αυστηρότητα και με μάσκες και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά πήγε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα, δεν θέλαν να φύγουν όπως καταλαβαίνετε. Ενώ είχαν πει ότι θα είναι μέχρι τις 1, κράτησε πολύ μετά τις 2.30-3. Και από εδώ και πέρα θα βγαίνει ένα πρόγραμμα και θα μπορούν να επισκέπτονται και οι γονείς με τα παιδιά τους ώρες που θέλουν να έχουν έναν κοινό χρόνο μαζί, σαν οικογένειες ή διαφορετικά με το σχολείο τους. Νομίζω ότι είναι μια ιδέα έτσι αρκετά ζεστή και αρκετά φιλική στον πολίτη το να φέρει στην επιστήμη στην πόλη. Γι' αυτό και το ονομάσαμε Science in the City. Στην πραγματικότητα, εμείς σαν Δήμος έχουμε συνειδητά και στοχευμένα κάνει ένα άνοιγμα προς το πανεπιστήμιό μας. Έχουμε εξαιρετικά τμήματα με πολύ ψηλή στάθμιση επιστήμονες. Και είναι και πολύ καλή συνεργασία του Ιδρύματος ακριβώς, με την αυτοδιοίκηση. Επενδύουμε στη συνεργασία με το πανεπιστήμιό μας γιατί έχει προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας. Το γεγονός ότι έχουμε την χαρά να στεγάζονται εδώ αυτά τα τμήματα των ανθρωπιστικών επιστημών είναι προς όφελός μας. Και θέλουμε με κάθε ευκαιρία να βάζουμε το Πανεπιστήμιο στην πόλη με διάφορους τρόπους. Μάλιστα. Το εργαστήριο επίσης θα μας βοηθήσει και στο ΚΔΑΠ του Δήμου, το οποίο ΚΔΑΠ του Δήμου προσπαθούμε μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, με τα παιδαγωγικά τμήματα, να γίνει ένα πρότυπο ΚΔΑΠ, ένα είδους πειραματικό σχολείο. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι μια δική μας ιδέα. Μάλιστα. Το τρέχουμε αυτή τη στιγμή με τα 2 τμήματα και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάτι καινοτόμο. Την ίδια ώρα συγκεντρώνονται τρόφιμα και παιχνίδια στο Δήμο Ρεθύμνου με φόντο και την πανδημία αυτές τις ξεχωριστές ημέρες των Χριστουγέννων. Ναι, εμείς κάνουμε μια εβδομάδα, ο κύριος Μποκέας έκανε μια γιορτή, εμείς κάνουμε 5 γιορτές, ναι. Μία κάθε μέρα, ξεκινήσαμε σήμερα,
σε πολύ δημοφιλή σημεία της πόλης, σε γνωστές πλατείες της πόλης, κάθε μέρα για κάποιες ώρες συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας, ήδη ατομικής υγιεινής και καινούρια παιχνίδια, ναι, για οικογένειες που είναι σε δεινή θέση και είναι ωφελούμενες του παντοπολίου μας και του συσιτίου μας. Προτρέπω τον κόσμο να έρθει, να φέρει μια μικρή βοήθεια που, ξέρετε, συνολικά λίγη βοήθεια από τον καθένα μας τελικά κάνει μεγάλη διαφορά. Τις μέρες αυτές τις ονομάσαμε Χριστουγεννιάτικες Μέρες Αγάπης. Τις πλαισιώνουν πάρα πολύ γνωστοί τραγουδιστές παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας, οι οποίοι προς τιμήν τους προσφέρθηκαν άφυλο κερδός να στολίσουν την δράση μας. Σήμερα ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, παρότι έβρεχε. Έρχομαι από εκεί δηλαδή κατευθείαν, με Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του, ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο του Ρεθύμνου. Αυτές οι δράσεις στο δρόμο, ξέρετε, είναι μια τάση πολύ δημοφιλή στα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ευρώπη. Είπαμε να την υιοθετήσουμε κι εμείς, γιατί βοηθάει λόγω του κορονοϊού να μην γίνεται μεγάλη συχνότηση κόσμου. Ο κόσμος περνούσε, του δίναμε φυλάδια και ενημερωτικά για το συσίτιο και το παντοπολείο και το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας. Αύριο συνεχίζουμε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου πάλι το απόγευμα με ψαρουδάκι, λαγουδάκι. Ναι. Την Πέμπτη το πρωί, που είναι η λαϊκή μας, έξω από τη λαϊκή, πρωινή ώρα 11 με 1 με το συγκρότημα του Χρήστου Τζανιδάκη, για να μπορέσουν να κατέβουν και τα σχολεία της πόλης, να έρθουν τα παιδιά. Η λογική μας είναι περισσότερο να έρθουν τα παιδιά, είτε με τους γονείς είτε με το σχολείο, να φέρουν μια μικρή βοήθεια και μάλιστα, να μπουν σε αυτό το νόημα της αλληλεγγύης και της αγάπης. Και παράλληλα ζωντανεύουμε την πόλη. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν το Ρέθινο θα κατακλείζεται κάθε μέρα από ωραίες μελωδίες παραδοσιακές, από αγαπημένους δημοφιλείς καλλιτέχνες, και θέλω να πιστεύω ότι έτσι σιγά σιγά θα βελτιωθεί και το ηθικό μας και η αυτοπεποίθησή μας. Βέβαια. Και θα πάμε προς τα Χριστούγεννα καλύτερα. Κυρία Ελευθεριάδου Γκίκα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ. Προτρέπω τον κόσμο να πάρει τα παιδιά του και να έρθει. Μάλιστα. Το Σάββατο θα είμαστε πάλι πρωί στους 4 Μάρτυρες και την Παρασκευή το απόγευμα. Μάλιστα. Στην πλατεία Μητροπόλεως. Ευχαριστούμε σας πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.